Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε απόψε με μια νέα συνέντευξη, η οποία σας λέω εκ προημίου ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι όταν στην πολιτική ζωή του τόπου εμπλέκονται νέοι άνθρωποι με νέες ιδέες και κυρίως συνεγένους θηλυκού, τότε έχω την εντύπωση ότι κάτι θετικό συμβαίνει στην τοπική μας κοινωνία και στα νησιά μας. Το έχουμε ξαναπεί, στόχος δικός μας είναι όσες περισσότερες φωνές καταφέρουμε και φέρουμε μπροστά στους δέχτες, τόσο ο λαός, οι τηλεθεατές μας, οι κάτοικοι του Αιγαίου και όχι μόνο που πάει το σήμα αυτού του σταθμού, θα μπορέσουν να πάρουν μια σωστή απόφαση όσον αφορά το μέλλον των νησιών, είτε σε περιφερειακό επίπεδο, είτε σε δημοτικό, είτε και σε ευρωπαϊκό, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε ευρωεκλογές. Η σημερινή μας καλεσμένη, θα έλεγα, είναι μια ευχάριστη έκπληξη η συμμετοχή της στο ευρωψηφοδέλτιο του κυρίου Νότι Μαριά. Ενός ανθρώπου ο οποίος, πρέπει να σας πω, τον έχω γνωρίσει πολύ λίγο, αλλά έχει καταφέρει να με κερδίσει, διότι δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή εν ενεργεία ευρωβουλευτής που κάνει τόσο σημαντικό, τόσο μεγάλο έργο, ενημερώνοντας όμως συνάμα τον πολίτη. Έτσι λοιπόν έχουμε κοντά μας την κυρία Κωνσταντίνα Τζάνου Ψαρομπά, με την οποία θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση όσον αφορά το κομμάτι των ευρωεκλογών, και με πολύ μεγάλη χαρά έτσι την καλωσορίζω στο στούντιό μας. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι, κύριε Γναντίδη, που είμαι εδώ μαζί σας. Και εμείς χαιρόμαστε. Στο φιλόξενο νησί σας. Είναι πραγματικότητα το νησί, είναι φιλόξενο όπως είναι και η Κάρινος και όλα τα νησιά μας, αλλά έχω την εντύπωση πολύ πιο σημαντικό είναι να βλέπεις νέους ανθρώπους να ξεβολεύονται από τον καναπέ και να θέτουν το όραμά τους, την ενέργειά τους, την πίστη ότι κάτι μπορεί να αλλάξει αυτόν τον τόπο στον 12νησιακό λαό. Και όχι μόνο. Είστε υποψήφια ευρωβουλευτής με τον Νότι Μαριά, Ελλάδα, ο άλλος δρόμος. Και θα ήθελες, για να γνωριστούμε καταρχήν με τον κόσμο, να μας πείτε ποια είναι η Κωνσταντίνα, τι κάνει και πώς έτσι της ήρθε να ασχοληθεί με τις ευρωεκλογές. Θεωρώ ένα κομμάτι αρκετά δύσκολο και, επιτρέψτε μου να πω, ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει τα φλας, δεν έχει την καρέκλα που θα περιμένει κάποιος την επόμενη μέρα. Άρα πιστέψτε με, για μένα αυτό που κάνετε πολύ γοητευτικό και ως ένα σημείο θα έλεγα πολύ ενδιαφέρον, γιατί το κάνετε. Εντάξει, το είπαμε, ονομάζομαι Κωνσταντίνα Τζάνου Ψαρομπά, είμαι γεννημένη στην Αθήνα. Ζω μόνιμα στην ΚΟ από το 2007 και ούσα στην Παραμεθόριο. Έχω γίνει πιο πατριώτης και πιο δωδεκανήσια από ό,τι θα μπορούσε να είναι και ένας δωδεκανήσιος. Είμαι πολύ γοητευμένη με την πατρίδα μου πλέον εδώ. Έχω μεταφέρει και τα εκλογικά μου δικαιώματα. Θεωρητικά δηλαδή είμαι φουλ πιστή και οπαδός των δωδεκανήσων. Η ενασχόλησή μου είναι, είμαι ορκωτός ελεγκτής, ορκωτός λογιστής ελεγκτής. Έχω τελειώσει την ΑΣΟΕ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεν μας άρεσε πολύ αυτό το brand name. Κρατήσαμε όλοι την ανωτάτη σχολή μας. Ασχολούμαι με το επάγγελμα του ορκωτού σχεδόν 20 χρόνια. Και ως εξωτερικός ελεγκτής και ως εσωτερικός ελεγκτής έχω θητεύσει σε μεγάλες επιχειρήσεις που βοηθούσα πολύ στην εσωτερική τους οργάνωση, ξενοδοχειακή, όμιλη κιόλας. Και από το 2015 έχω μεταφέρει και την έδρα του γραφείου μου στην ΚΟ και ιδιωτεύω πλέον εκεί. Η πρόταση ήταν τελείως ξαφνική από τον κύριο Μαριά, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί δύο φορές τουλάχιστον που χρειαστήκαμε τη βοήθειά του, γιατί εγώ ήμουν ενεργό μέλος σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και όχι μόνο, ενεργό μέλος της κοινωνίας της ΚΟ. Μπορεί να μην ασχολιόμουν με τα κοινά σε επίπεδο δήμων, περιφερειών και όλα αυτά, ασχολιόμουν από άλλο μετερίζει, με άλλο μεράκι για τον τόπο μου. Και δύο τουλάχιστον φορές που τον χρειαστήκαμε, πραγματικά ήταν εκεί. Ήρθε κιόλας στο νησί, μας επισκέφθηκε, μας βοήθησε, μας έδωσε τα φώτα του για το πώς χειρίζεται η Ευρώπη παρόμοιες καταστάσεις. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Ο λόγος του είναι πολύ σοβαρός μέσα στην Ευρωβουλή. Μ' αρέσει πολύ που κάνει αυτόν τον αγώνα μοναχός του με ένα καινούριο κόμμα, με ένα πολιτικό κίνημα που ξεκίνησε το 2017. Και όταν μου έκανε την πρόταση αυτή τον Γενάρη, στην αρχή είπα, μα τώρα είναι δυνατόν, ας πούμε, είναι τεράστιο το άλμα. Μετά το σκέφτηκα και λέω ίσα-ίσα που είναι πολύ καλύτερα, γιατί είναι ένα μικρό κόμμα με δυνατή φωνή, γιατί ο πρόεδρος είναι πολύ αξιόλογος και ενεργητικός. Και λέω, εντάξει, θα ξεφύγουμε τουλάχιστον από το στενό της τοπικής αυτοδιοίκησης, που υπάρχει ένα άλλο κλίμα, το οποίο δεν μου αρέσει, μπορώ να πω.
Ήταν ένας άλλος, ας πούμε, το κίνητρο ήταν πιο αγνό για την Ευρωβουλή. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για τη χώρα μας και για την πατρίδα μας και για τα Δωδεκάνησα. Βέβαια, να πω για να καταλάβει ο κόσμος, διότι θα με επιτρέψετε να το χρησιμοποιήσω αυτό, ότι η κυρία Κωνσταντίνα Τζάνου Ψαρομπά είναι της γνωστής οικογένειας πλέον Ψαρομπά, μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη, δωδεκανησιακή εταιρεία σε επίπεδο πετρελαίων, λιπαντικών και όχι μόνο, μια. Θα λέγαμε έτσι, πολύ περήφανοι που είμαστε αυτή την εταιρεία, που είναι από δικούς μας δωδεκανήσιους ανθρώπους που δίνουν θέσεις εργασίας, δεκάδες θέσεις εργασίας σε ανθρώπους εδώ από τα νησιά μας. Ακόμα και από τη Λέρο, ξέρω πολλά άτομα δουλεύουν στην επιχείρηση. Και μιλάμε βέβαια και την κυρία Ψαρομπά, ένα ζωντανό τοτέμ της πολιτικο-οικονομικής και πολιτικής ζωής του τόπου. Την καλησπέρα μου, την αγαπώ ιδιαίτερα, την εκτιμώ, τη σέβομαι και τη θαυμάζω και ελπίζω που εκείνη θα θαυμάζει μια εξαιρετική, θα έλεγα, νύφη που έχει κάνει, η οποία, αν μη τι άλλο, εγώ το ξαναλέω, ότι έρχεται και ζητάει την ψήφο των δεκανησίων και φυσικά όλων των Ελλήνων για ένα τόσο σημαντικό κομμάτι. Αν μη τι άλλο το ξαναλέω, εμένα με γοητεύει με την έννοια ότι εντάξει, θα μπορούσατε να είστε στην τοπική κοινωνία, να εκλεγείτε δημοτική σύμβουλο, να γίνετε αντιδήμαρχο, να γίνετε περιφερειακό σύμβουλο. Πάτε όμως κατευθείαν στα βαθιά και πάτε σε ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να μου το επιτρέψουν οι τηλεθεατές. Δεν έχουν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι για τη δική μας τη ζωή. Οι αποφάσεις, φίλες και φίλοι, δεν παίρνονται ούτε στα τοπικά δημαρχιακά γραφεία, ούτε στα περιφερειακά, ούτε καν. Και αυτό πρέπει να το πούμε, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο στο μάτι, στη Βουλή των Ελλήνων. Παίρνοντας Βρυξέλλες. Ακριβώς. Πριν σχολιάσω το τελευταίο, ας ξεκινήσω από το πρώτο. Καταρχήν, αν δεν είχα τη στήριξη της οικογένειάς μου, δεν θα ξεκίναγα μια τέτοια διαδικασία, γιατί έχω δύο μικρά παιδιά. Η οικογένειά μου είναι, το ξέρετε, δραστηριοποιείται όλοι μαζί, είναι όλοι πολύ άσχολοι και εγώ έχω το δικό μου επάγγελμα. Προφανώς λοιπόν και είχα τη στήριξη ολονών για να κάνω το επόμενο βήμα. Αν το τύπο του συζύγου σας έτσι, Κυριάκο μου, θα ασχοληθώ με την πολιτική ζωή, όχι απλά την κεντρική, την Ευρωβουλή. Τι σου είπε? Να το κάνεις. Έτσι κατευθείαν. Ναι. Και αυτό ήταν που μου έδωσε και περισσότερο, γιατί εγώ δεν είμαι. Είμαι άνθρωπος που λίγο το σκέφτεται, λίγο περισσότερο δυναμικός είμαι. Όχι απλά συγκαταλαβαίνοντας, αλλά ήταν και πρόφησε. Να το κάνεις. Γιατί θεωρεί και αυτός ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα σημείο που εάν δεν εμπλακούν άνθρωποι με ένα όραμα που δεν έχουν να χάσουν κάτι. Δηλαδή, εγώ δεν πάω για την καρέκλα και θα ζήσω και αύριο χωρίς την καρέκλα. Πάμε γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Αν δεν το κάνουμε αυτό με κάποια αγνά κίνητρα, τότε είμαστε όχι χαμένοι, θα πάμε ακόμα χειρότερα. Όσον αφορά τώρα την οικογενειακή επιχείρηση, είναι μια επιχείρηση που εδρεύει στα Δωδεκάνησα, στηρίζει τα Δωδεκάνησα, δεν σκέφτεται να φύγει να μετακομίσει από τα Δωδεκάνησα. Αντιθέτως, ίσα-ίσα επεκτείνεται στα Δωδεκάνησα. Επεκτείνεται στα Δωδεκάνησα και με νέα προϊόντα που φέρνει. Ναι. Ειδικά το καινούργιο. Μιλάμε την αρχή, βέβαια, να μιλήσουμε, δεν έχουμε κανένα θέμα. Έτσι κι αλλιώς εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ να μιλάμε για τις δικές μας εταιρείες. Εταιρείες δηλαδή που βλέπουμε σε άλλα μέρη της Ελλάδος και αυτή η εταιρεία είναι εδώ, είναι δίπλα μας. Εκεί είναι άνθρωποι που τους μιλάμε, τους αγγίζουμε, συναναστρεφόμαστε μαζί και πολύ περισσότερο είναι αυτό που λέω, στηρίζουν πάρα πολύ το κομμάτι της εργασίας που τόσο πολύ χρειαζόμαστε ακριβώς, στα νησιά μας. Ειλικρινά, δηλαδή η συνεισφορά της εταιρείας είναι σημαντικότατη και τώρα δίνει δουλειά σε πολύ κόσμο και σε διάφορα επαγγέλματα στην Κάλυμνο με την ανάπτυξη του bunkering. Είμαστε τοπικιστές, ας το πούμε και έτσι, ευλογούμε τα γένια μας, αγαπάμε την Κάλυμνο. Και δεν το κάνουμε. Και συγκεκριμένα όσον αφορά την πεθερά μου, την κυρία Σεμία Μισπτερομπά, έχουμε να πούμε ότι φέτος έχουμε και μία επέτειο, γιατί είναι η 10η τετραετία που κατεβαίνει και εμπλέκεται στα κοινά. Δηλαδή το νούμερο είναι τεράστιο, 10η τετραετία. Ναι, αυτό είναι, επειδή το έχω ψάξει, είναι το δεύτερο, δεν το ξέρει, να σας πω, σε λίγο θα μετακομίσουμε στην Κάλυμνο, θα βγάζουμε ζωντανές εκπομπές καθημερινά και σε βραδινά πάνελ στην Κάλυμνο, θα έχουμε κάποια στιγμή την τιμή να την έχουμε απέναντι μας και ειλικρινά έχω πάρα πολύ μεγάλη έτσι, ανυπομονησία να κάνω αυτή τη συνέντευξη με την κυρία Ψαρομπά, η οποία το λέω και το ξαναλέω ότι είναι ένας άνθρωπος τόσο δραστήριο και τόσο ζωντανός, που όσο κάθε χρόνος περνάει, τόσο πιο πολύ ανανεώνεται. Ακριβώς. Έτσι το εκλαμβάνω. Την ανανεώνει το να δίνεται η δοτικότητα αυτή, η συμμετοχή στα κοινά, είναι για αυτήν πηγή ενέργειας και γι' αυτό όλοι τις λέμε προχώρα και μη σκέφτεσαι τίποτα. Τώρα, όσον αφορά τη σπουδαιότητα του κομματιού της Ευρωβουλής. Σαφέστατα και είναι η Ευρωβουλή και οι αποφάσεις της Ευρωβουλής ας το πούμε, ο κανόνας που διαμορφώνει την καθημερινότητά μας. Δηλαδή,
το 90% σχεδόν των πολιτικών που εφαρμόζονται από το ελληνικό κοινοβούλιο είναι πολιτικές που έχουν προαποφασιστεί στην Ευρώπη και ενσωματώνονται με κάποιο τρόπο στην ελληνική νομοθεσία. Άρα η Ευρώπη παίζει καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητά μας. Κυρίως σε θέματα οικονομίας, κοινωνίας, όλα αυτά τα θέματα μεταφορών, τα γνωρίζουμε αυτά. Τι γινόταν όμως τόσα χρόνια? Μέχρι το 2014 οι εκλογές στην Ευρωβουλή γινόταν με λίστα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος είχε κρίνει ότι... Από πριν ξέραν ποιος θα εκλεγεί, ναι, με λίγα λόγια. Και ότι οι Έλληνες δεν ήταν αρκετά όρημοι να πάρουν στα χέρια τους μια τέτοια απόφαση, δηλαδή το να στείλουν ανθρώπους στην Ευρωβουλή. Το 2014 ήταν η πρώτη φορά που επιλέχθηκε η Σταυροδοσία και ευτυχώς τις συνεχίζουν και στις νέες εκλογές, γιατί πριν λίγο διάστημα πάλι ξανασυζητιόταν. Κάτι συζητιόταν, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Ευτυχώς. Ναι, ευτυχώς λοιπόν το κρατάνε. Ευτυχώς, διότι έτσι πρέπει, δεν μπορεί να το νου να μπει ψηφίσεις, αλλά θα σου πω εγώ, είναι σαν να ξέρεις κάτι. Σημαδεύεις ο ψηφοδέλος και του λέει, ξέρεις κάτι, ρίχτω με στην κάλπη τώρα. Μα ξέρεις κάτι, αφού είναι μουτζουρωμένο. Ρίχτω με στην κάλπη. Να μην το. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, εγώ θέλω, συμπαθώ την Κωνσταντίνη, πιστεύω ότι εκείνη μπορεί να λύσει 10 θέματα που δεν μπορούν οι άλλοι. Όχι, θα μπορέσει όλοι. Εγώ δεν του. Δηλαδή κάπου ο κόσμος ότι απήχε, είχε και ένα θέμα πολύ αληθινό. Είχε. Και το χειρότερο ήταν ότι η λίστα τι εξασφάλιζε, ότι αυτός που δεν είχε εκλεγεί στο ελληνικό κοινοβούλιο είχε μία θεσούλα τακτοποιημένη για την Ευρωβουλή. Άρα λοιπόν για να μιλάμε, γιατί πάντα μου αρέσει, κυρία Τζάνου, να μιλάω έτσι όπως το αισθάνομαι και γι' αυτό ο κόσμος μας παρακολουθεί αυτά τα χρόνια, υπήρχε φίλες και φίλοι να λησβερίσει. Μπες, βοήθησέ με και αν δεν εκλεγείς, τι να χωριέσαι. Εγώ, ναι. Ευρωβουλή, 15 με 20, πόσο είναι, και έχεις λύσει το πρόβλημά σου. Γι' αυτό λοιπόν, και θέλω να είναι η ερώτηση μου η επόμενη, βλέπουμε ότι η παρουσία των Ελλήνων ευρωβουλευτών είναι πενιχρή και ως ένα σημείο άφωνη. Δηλαδή, πολύ σπάνια θα ακούμε φωνές. Γι' αυτό και τώρα ο κύριος Μαριάς, βλέπουμε με αυτό που εισήγαγε ένα νέο μοντέλο, ξαφνικά έγινε δημοφιλής και γνωστό σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Γιατί είχε σε όλους τους τομείς της ζωής μας παρεμβάσεις. Εδώ σας λέει η κυρία Τζάνου, κατέβηκε στην ΚΟ για ένα θέμα που ήταν ο σύλλογος. Και για το μεταναστευτικό και για την επομένη του σεισμού, για να δούνε με τον Δήμαρχο πώς θα δρομολογηθούν οι αποζημιώσεις και ποιος ήταν και ο κατάλληλος δρόμος να ακολουθηθεί για να ληφθούν τελικά οι αποζημιώσεις, που δεν ακολουθήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, τέλος πάντων. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα εκλέγει 21 ευρωβουλευτές. Από τους 21, ο Νότης ο Μαριάς είναι ο πιο γνωστός. Γιατί έχω εγώ, ακολουθώ τώρα, κάνω μια περιοδία και ρωτάω τον κόσμο και περισσότεροι μου λένε, βέβαια μου λέει τον Νότη, τον γνωρίζουμε. Ο Νότης λοιπόν ως ανεξάρτητος, προερχόμενος βέβαια είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τους Ανέλ, με τους οποίους εξελέγεται στην Ευρωβουλή και αποχώρησε μετά. Ξεκαθάρισε πρέπει να το πούμε για να το γνωρίζω, λοιπόν, πολύ νωρίς τη θέση του και δεν συμφώνησε ναι. με την νέα με γραμμή. Με το γάμο. Με τη νέα γραμμή. Αυτό το πολιτικό αραβόνα που έγινε τελικά, το... όχι μόνο γάμος, έγινε κάτι περισσότερο ναι. του κυρίου Καμένου με τον πρωθυπουργό της χώρας. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, ενώ γρήγορα έφυγε από τα πολιτικά δρόμενα, ας πούμε, της χώρας και δεν ήταν μέσα σε ένα κόμμα, ώστε κάθε φορά να ακούγεται και το όνομά του εδώ, βλέπω ότι ο κόσμος τον βρήκε, διάβασε τις τοποθετήσεις του και είναι ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα και βέβαια δικαιώνει και την επιλογή μου να συστρατευθώ με τον κύριο Μαριά, ο οποίος είναι και πολύ γνώστης των θεμάτων της Ευρωβουλής. Ο ίδιος είναι δικηγόρος, έχει κάνει πολύ εκλεκτές σπουδές και στο εξωτερικό και στα οικονομικά και σήμερα είναι καθηγητής ευρωπαϊκών θεσμών στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Δηλαδή το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κατέχει εξαιρετικά και γι' αυτό ξέρει και πώς θα τοποθετηθεί, πού θα μιλήσει, ποιες θα είναι οι προτάσεις που θα κάνει. Και αυτό που πρέπει να πω, διότι γνωρίζω αρκετούς φίλους συνάδελφους και από τις Βρυξέλλες και από την Αγγλία που ασχολούνται με το κομμάτι της Ευρωβουλής, πρέπει να σας πω ότι αν και ο Νότης ο Μαριάς είναι ένας, σημειώστε το που θα σας πω, γιατί μάλιστα ο Κέβιν είναι ένας πολύ καλός φίλος από τον BBC, μου το έχει πει, μου λέει πολύ ενοχλητικός ο τύπος αυτός, αλλά πολύ τελικά αρεστός, διότι γνωρίζουν ότι κάνει μια δουλειά με ανιδιοτέλεια. Δεν έχει ένα κόμμα, λέει, που δεν πάει να σπονσοράρει κάποιον, σπονσοράρει την πατρίδα του. Καλή του ώρα ο φίλος μου Κέβιν να του δώσω τα χαιρετήματά μας. Κάποιες φορές μπαίνει και μας βλέπει μέσα από το YouTube σε εκπομπές μας. Ένας πολύ δυνατός δημοσιογράφος του BBC που είναι στις Βρυξέλλες, ξέρει τον Νότο Μαριά. Και ο πρώτος μου είχε πει τη λέξη ενοχλητικός στο σύστημα. Και αυτό θεωρώ ότι ο κύριος Μαριάς λοιπόν πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά του.
Ο Νότης ο Μαριάς έχει βραβευτεί για την συμμετοχή του στην Ευρωβουλή. Σχεδόν έχει αγγίξει το φράγμα των 2.500 παρεμβάσεων στην Ευρωβουλή, στα 5 χρόνια που βρίσκεται τώρα στη θητεία του, όταν ο προηγούμενος είναι στα 1.700 κάτι, ας πούμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι κοπανατζής, είναι εκεί καθημερινά, και όχι απλά είναι καθημερινά, θέτει τουλάχιστον και 4-5 θέματα που αφορούν την πατρίδα. Με λίγα λόγια, κυρία Τζάνου, δεν πήγε να πάρει τον παχυλό μισθό και να σφυρίζει αδιάφορα σε όποια θέματα. Και ξέρετε κάτι, δεν κάνω διαφήμιση τώρα. Μπορεί να μπείτε κάποιος, αυτά που λέει η κυρία Τζάνου, να τα δείτε και στο YouTube, μπορεί να τα δείτε και μέσα από το site του κυρίου Μαριά, τις ερωτήσεις που είχε κάνει. Πριν από λίγο, ναι, μάλιστα, είχε βραβευτεί από την Ευρωβουλή για τις παρεμβάσεις που είχε κάνει. Είναι δηλαδή ένας άνθρωπος που πρέπει κάποια στιγμή και να μας γράφει να πούμε δύο καλές κουβέντες για μια τέτοια μοναχική φωνή που, αν μη τι άλλο, όμως πρεσβεύει και βοηθάει πάρα πολύ τον τόπο του. Και ο ίδιος εντάσσεται σε ένα ευρωπαϊκό κόμμα, το ECR, που είναι οι Ευρωπαίοι Μεταρρυθμιστές ουσιαστικά. Που αναπτύσσουν, πρέπει να σας το πω, μέρα με τη μέρα, ναι, αποκτούν περισσότερη δύναμη μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και μάλιστα σε αυτό το κόμμα ήταν παλιά και είναι μέχρι σήμερα, οι Βρετανοί συντηρητικοί, αυτοί τώρα θα αποχωρήσουν βέβαια λόγω του Brexit. Είναι ένα κόμμα που σέβεται την Ευρώπη των εθνών και των πατρίδων, αυτό πρεσβεύει κιόλας. Θέλει τις πατρίδες με την ταυτότητά τους να περιφρουρείται και όχι μια ομοσπονδία άνευ ταυτότητας και άνευ ιδιαιτερότητας. Υπάρχει λοιπόν σεβασμός, και αυτό είναι το γεγονός, και ο Νότης είναι εκεί για να προασπίζεται καθημερινά τα θέματα που αφορούν την πατρίδα του έναντι άλλων ευρωπαϊκών κομμάτων, στα οποία συμμετέχει και η πλειονότητα των Ελλήνων βουλευτών, τα οποία, όπως φαίνεται, δεν είναι εκεί για τα συμφέροντα της Ελλάδας, αλλά είναι περισσότερο για τα συμφέροντα άλλων χωρών, ουσιαστικά. Και για μια φορά των κομμάτων και λιγότερο της χώρας. Γιατί το έχουμε ξαναδεί και αυτό το έργο, ναι, να παίζεται. Ναι, λοιπόν, ευτυχώς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί ευτυχώς δεν είναι πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Έχει αρχίσει να μου προξενεί και εμένα το ενδιαφέρον πως έτσι ένας άνθρωπος τόσο δικός μας, μέσα από τη δική μας κοινωνία, έχει πάρει αυτή την απόφαση να κατεβεί στην Ευρωβουλή με έναν άνθρωπο που πραγματικά έχει αποδείξει ότι αξίζει να βρίσκεται εκεί, και είμαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός, που πάντα εγώ λέω, η ψήφος των ευρωεκλογών δεν είναι χαλαρή ψήφος, είναι συνειδητή ψήφος. Εκεί πρέπει να δούμε πραγματικά, να κοιτάξουμε ποιος μπορεί την επόμενη μέρα να βοηθήσει έστω ελάχιστα αυτόν τον τόπο. Να μας πείτε λοιπόν κι εσείς έτσι πώς είναι η εμπειρία αυτή από το tour που κάνετε στα νησιά μας. Ποιος είναι ο στόχος ο δικός σας? Έχω αρκετές ερωτησούλες. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, μείνετε μαζί μας. Είναι μεγάλη χαρά που σήμερα έχουμε κοντά μας την υποψήφια ευρωβουλευτή με τον Νότη το Μαριά, Ελλάδα, ο άλλος δρόμος, την κυρία Κωνσταντίνα Τζάνου Ψαρομπά. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.